πορεία δίχως τέλος για χιλιάδες μαθητές αλλά και γονείς. Ενώ το πρωί είχαν σπεύσει σε καθορισμένα από το Υπουργείο Υγείας σημεία δειγματοληψίας για το μέτρο Test to Stay, γονείς και μαθητές βρέθηκαν προεκπλήξεως, καθώς χωρίς να έχουν λάβει προηγουμένως οποιαδήποτε ενημέρωση, αριθμός δειγματοληπτικών μονάδων δεν ήταν επανδρομένες. Αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μπάχαλο με τις εκατοντάδες μαθητών, υπό την πίεση του χρόνου να αναζητούν νέα σημεία για να προβούν σε εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να τους επιτραπεί είσοδο στο σχολείο. Υπήρχε μια αντιπρόσθετη ταλαιπωρία με τους γονείς να πηγαίνουν σε άλλες μονάδες αναφοράς ή να πηγαίνουν απευθείας σε φαρμακεία για να μπορούν να κάνουν τα τεστ. Με το Υπουργείο Υγείας, με μια απολογητική ανακοίνωση, να εξηγεί πως εντοπίστηκαν θετικά περιστατικά σε λειτουργούς, οι οποίοι στελεχώνονται σημεία δειγματοληψίας καθώς και περιστατικά ατόμων που αποτελούν στενές επαφές. Στον απόϊχο των όσων συνέβησαν το πρωί σε σύσκεψη στην οποία παρακάθισαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, αποφασίστηκε πως γίνουν άμεσα τομές στο υφιστάμενο μέτρο. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε όπως από αύριο λειτουργούν σχεδόν σε όλα τα σχολεία στις αστικές περιοχές μονάδες δειγματοληψίας, ενώ θα αυξηθούν και στις ορεινές περιοχές. Όσο αφορά στους εμβολιασμένους μαθητές και σε μαθητές οι οποίοι νόσησαν, τα δεδομένα αλλάζουν, καθώς απαλλάσσονται από το καθημερινό Test to Stay και θα κάνουν τεστ την τρίτη και πέμπτη μέρα, ενώ υπάρχει σύσταση και για την έβδομη μέρα. Το μέτρο εξάλλου θα ισχύει και για τους μαθητές λυκείου. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί περισσότερα από 5.000 παιδιά σήμερα που θα ήταν σπίτι τους με αυτό το Test to Stay ήταν στα σχολεία. Άρα φαίνεται να δουλεύει ικανοποιητικά αυτό το νέο μέτρο. Συζητάμε, δεν είναι ακόμα κάτι που έχει αποφασιστεί, αν θα μπορούσε κάτι ανάλογο να εφαρμοστεί και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που είναι επαφή, ούτως ώστε να έχουμε λιγότερες απουσίες. Με τους οργανωμένους γονείς να εκφράζουν ικανοποίηση για τις νέες αποφάσεις. Να δούμε τώρα και πώς διαμορφώθηκε.